σου, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και τον σον φιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και τον σον φιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Συνδημότησες και συνδημότες, σερές και σερέοι, φίλες και φίλοι, στην προηγούμενη μας συνάντηση είπα ότι είχαμε γιορτή της αυτοδιοίκησης. Σήμερα τι να πω, σήμερα αυτή η συγκέντρωση πρωτόγνωρη για μια τέτοια εκδήλωση μου δίνει μια μεγάλη ευθύνη. Θέλω να σας απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Εμείς, οι πολίτες, οι δημότες του Δήμου μας, που πήραμε τη μεγάλη απόφαση να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια της παράταξής μας, σας χρειαζόμαστε. Σας έχουμε ανάγκη. Η παρουσία σας μας δυναμώνει, μας κάνει ικανούς να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες μέρες και να οραματιστούμε το αύριο του Δήμου μας, που όπως ο ιερέας μας είπε ότι πρέπει να είναι τέτοιο όπως αξίζει και πρέπει στους ιερέους δημότες. Σας ευχαριστούμε. Προετοιμάστηκα όπως συνηθίζεται σε αυτές τις στιγμές και εγώ να και ετοίμασα ένα μεγάλο κείμενο. Το αφήνω. Δεν ταιριάζει σε αυτήν την μεγάλη και τόσο ζεστή συνάντηση κείμενο. Θα σας τα πω από στήθους. Θα σας βλέπω στα μάτια. Έτσι ταιριάζει σε αυτήν την παρουσία. Ποιο είναι το μήνυμα που προσπάθησα να αποτυπώσω? Ναι, το μήνυμα είστε εσείς. Η παρουσία, η δύναμη, η συμμετοχή. Και σας ζητώ αυτό το μήνυμα να το στείλετε παντού. Σε όλα τα σπιτικά, σε όλες τις γειτονιές, σε όλα τα όμορφα χωριά μας και στο κέντρο της πόλης. Η συμμετοχή, η απόφαση να αλλάξουμε τα πράγματα στο Δήμο είναι το σημερινό μας μήνυμα. Φίλες και φίλοι, σε λίγες μέρες θα αποφασίσουμε για το ποιο Δήμο θέλουμε, θα αποφασίσουμε για το μέλλον του τόπου μας, θα αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και πώς θα πάμε. Συνηθίζεται σε τέτοιες στιγμές να λέγονται λόγια βαριά. Εγώ θα είμαι απλός και συγκεκριμένος. Εμείς ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη ακόμη μικρή ομάδα μέχρι που να γίνουμε αυτή η τεράστια που θέλω να τη χειροκροτήσετε. Η μεγάλη ομάδα μας. Η μεγάλη ομάδα μας. Τη
της σεραϊκής, πανσεραϊκής αυτοδιοικητικής συνεργασίας, γιατί εμείς την αυτοδιοίκηση την θεωρούμε ένα χώρο συνεργασίας, ένα χώρο συνένεσης, ένα χώρο ενδυνάμωσης των τοπικών δυνάμεων σε μια προσπάθεια που όσοι αποφασίζουμε να εκτεθούμε το χρωστούμε στους συντημότες μας. Γι' αυτό και το όνομά μας ΣΕΡΑΣ είναι η ψυχή μας, είναι η ταύτισή μας όπως μας αποκαλούν έξω από τα όρια του νομού μας. Για μας, σε αυτή την παράταξη που έχω την υψηλή ευθύνη και τιμή να συντονίζω,